Βράδυ των εκλογών, το βράδυ της 25ης του Γενάρη, βρίσκομαι στα προβύλια και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων με πλησιάζει και κλαίγοντας, στην κυριολεξία κλαίγοντας, με αγκαλιάζει και μου λέει: «Σας ευχαριστούμε πολύ που καταφέρατε λίγο πριν κλείσουμε τα μάτια μας να ζήσουμε και να δούμε αυτό για πρώτη φορά, μια κυβέρνηση της αριστεράς στην χώρα μας». Έχουν περάσει λοιπόν 2-2,5 σχεδόν μήνες από τότε που βρεθήκαμε στο δημόσιο της χώρας, από τότε που η κυβέρνησή μας βρέθηκε στο δημόσιο της χώρας, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. 2,5 μήνες έντονη, με έντονη εναλλαγή συναισθημάτων και θα έλεγα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αποκωδικοποιήσουμε το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Με το που έγιναν εκλογές, είναι κοινά παραδεκτό ότι βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο πιέσεων, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Αρχίσαμε να δεχόμαστε μια συντονισμένη επίθεση, πριν ξεκινήσει καν η διαπραγμάτευση. Μια επίθεση που είχε στόχο να μην ξεκινήσει καν η διαπραγμάτευση. Μόνο πως στόχος αυτός απέτυχε, γιατί η διαπραγμάτευση όχι απλώς ξεκίνησε, αλλά εκτιμούν ότι για πρώτη φορά γίνεται επί της ουσίας διαπραγμάτευση. Και αυτό το αναγνωρίζουν τόσο φίλοι όσο και αντίπαλοι. Βέβαια, οι τελευταίοι δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να το ομολογήσουν. Και ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να συμπεριφέρονται αυτοί οι οποίοι είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για το πού έχει φτάσει η χώρα. Είναι αυτοί, και έχουν βεβαίως ονοματεπώνυμο, κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι εξακολουθούν να θέλουν να συμπεριφέρονται ως πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής της χώρας και μάλιστα με τη βοήθεια των αγαπημένων τους, των κυρίαρχων μέσων μαζικής ενημέρωσης, να κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς, να κουνάνε το δάχτυλο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως κατανοούμε το στρατηγικό τους αδιέξοδο, κατανοούμε το ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση νευρικής κρίσης, γιατί ξέρετε, βλέπουν και την Αλεξάνδρεια που χάνουν, όπου Αλεξάνδρεια είναι η ηγεσία των κομμάτων τους, με τον Α και τον Β τρόπο και οι δύο απομακρύνονται από αυτή. Οπότε ας τους αφήσουμε σε αυτό το στρατηγικό τους αδιέξοδο, ούτως ή άλλως αυτή είναι το παρελθόν, εμείς είμαστε το παρόν, είμαστε το μέλλον. Και ας δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Και θα έλεγα να πιάσουμε το νήμα από τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Μια συμφωνία για την οποία έχουν ακουστεί πολλά, μια συμφωνία η οποία δέχεται και από εμάς τους ίδιους κριτική. Όμως εκτιμώ ότι είναι μια συμφωνία η οποία αποτέλεσε τη λιγότερο κακή επιλογή στη συγκεκριμένη συγκυρία που είχε μπροστά της η νέα κυβέρνηση. Είδαμε για πρώτη φορά ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης. Ήδη η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου έχει ένα πολύ βασικό όφελος, το γεγονός δηλαδή ότι αναγνωρίστηκε από τους εταίρους ότι η χώρα περνά ανθρωπιστική κρίση. Και λέω αναγνωρίστηκε γιατί μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από λίγο, δεν αναγνώρισαν καν, δεν αποδέχονταν τον όρο ανθρωπιστική κρίση για τη χώρα μας. Από την άλλη, επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και επειδή προσωπικά δεν μου αρέσει να ορειοποιώ καμία κατάσταση, είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη συμφωνία εμπερίχθηκε και σημαντικές παραχωρήσεις από την ελληνική πλευρά, κυρίως σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προεκλογικού μας προγράμματος. Σήμερα είμαστε, νομίζω, γύρω στις 45 ημέρες μετά τη συμφωνία Ελλάδας Eurogroup. Βεβαίως είναι σε εξέλιξη, αναμένουμε το νέο Euro Working Group την προσεχή εβδομάδα και το νέο Eurogroup αμέσως μετά το Πάσχα. Η κατάσταση πώς έχει διαμορφωθεί? Έχει διαμορφωθεί ως εξής. Η κυβέρνηση έχει αρχίσει ήδη να νομοθετεί. Να θυμίσουμε εδώ ότι ψηφίστηκαν ήδη δύο νομοσχέδια. Το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών της 100 δόσης. Έχουν ήδη κατατεθεί τα νομοσχέδια για την ΕΡΤ, το οποίο μπαίνει στη Σχετική Επιτροπή την Τρίτη το πρωί, καθώς και το νομοσχέδιο για του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κατάργηση των φυλακών τύπου ΓΑΜΑ. Ενώ έπονται και τα νομοσχέδια για την αποκατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και αυτό για το πάγωμα των πληστηριασμών. Ταυτοχρόνως σε όλους τους τόνους έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση ότι λέει όχι σε νέα ενθεσιακά μέτρα, λέει όχι σε περικοπές μισθών και συντάξεων, λέει όχι στις απολύσεις. Και θα μου επιτρέψετε εδώ, μια και αναφέρθηκα στην ΕΡΤ, θέλω να πω ότι σήμερα και για τον Νίκο και για μένα, και επικαλούμε τη δημοσιογραφική μας ιδιότητα, είναι μια ιδιαίτερως χαρούμενη μέρα, γιατί όπως σας είπα, το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ κατατίθεται, μπαίνει στη Σχετική Επιτροπή την Τρίτη το πρωί.
Αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ΕΡΤ ξανανοίγει. Μία ΕΡΤ πραγματικά δημόσια, μία ΕΡΤ χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος. Αποκαθίσταται κατά αυτόν τον τρόπο αυτό το έγκλημα το οποίο συνετελέστη στις 11 Ιουλίου του 2013, εκείνη τη μέρα η οποία μας σημάδεψε όλους, όχι μόνο όσους δουλεύαμε στην ΕΡΤ, αλλά νομίζω και ολόκληρο τον ελληνικό λαό, γιατί ήταν μια μέρα μαύρη για την δημοκρατία. Την ίδια όμως ώρα η κυβέρνηση κάνει και μια άλλη κίνηση. Ζητά από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας να καταβάλουν τα ποσά που οφείλουν για τη χρήση των συγκροτήτων. 2% δηλαδή επί του τζίρου τους για τα χρόνια από το 2011, 2011, 2012, 2013 και 2014. Και να σας πω αναλυτικά ότι το συνολικό φιλόμενο ποσό φτάνει τα 24 εκατομμύρια ευρώ, είναι άμεσα απαιτητό. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι Αντένα και Μέγα θα πρέπει να καταβάλουν από 7 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, από 4 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν ο Άλφα και το Σταρ, ενώ άλλα 2 εκατομμύρια οφείλει και η τηλεόραση του Sky. Αυτά έτσι για να έχουμε και μία εικόνα για τι ακριβώς ποσά μιλάμε. Έχουμε λοιπόν μια τριπλή κίνηση της κυβέρνησης με την οποία επιχειρεί να θέσει σε νέες βάσεις το τοπίο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και νομίζω ότι αυτό ήταν μια αξίωση όλων των πολιτών. Μια τριπλή κίνηση, καταρχάς ο Υπουργός των Οικονομικών διαβιβάζει στη Βουλή έγγραφο προκειμένου να ελεγχθούν όλες οι δανειακές συμβάσεις των τραπεζών με τα υπερχρεωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνηση, όπως είπαμε, καταθέτει το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, στο οποίο νομοσχέδιο υπάρχει και μια. Και ειδικό άρθρο για τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τέλος, το Οικονομικό Επιτελείο ζητά αυτό το 2% επί του τζίρου, το οποίο δεν είχε εισφραχθεί. Πέρα από την ανάλυση που κάνουμε για την μεγάλη εικόνα που αφορά την ιδιωτική διαπραγμάτευση, μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με το δικό μας ρόλο, το ρόλο μας ως πολίτες. Με το ρόλο δηλαδή του κινήματος. Με το κατά πόσο οι πολίτες είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, κατά πόσο οι πολίτες είναι αποφασισμένοι να βάλουν πλάτη σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης. Και στο ερώτημα αυτό θα ήθελα να κοιταχτούμε στα μάτια, αλλά και να κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του στον καθρέφτη. Με ειλικρίνεια και με το χέρι στην καρδιά, μπορεί με βεβαιότητα ο καθένας και η καθεμιά να πει ότι δεν κυριαρχεί ακόμη και τώρα αυτή η λογική της ανάθεσης προς τους κυβερνώντες, δηλαδή αυτή η λογική που λέει ότι εγώ τους ψήφισα, αυτοί πρέπει να μου λύσουν το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μεταλλανίζει, γιατί θεωρώ ότι είναι κυρίαρχο και είναι ουσιώδες σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες επιτυχίας αυτής της κυβέρνησης. Θα ήθελα να πω και να μοιραστώ μαζί σας, νομίζω ότι είναι κοινές αυτές οι σκέψεις και οι αγωνίες. Θεωρώ ότι στην παρούσα συγκυρία, με όλες αυτές τις πιέσεις που δεχόμαστε τόσο από το διεθνές περιβάλλον, όσο και από το εσωτερικό περιβάλλον, νομίζω ότι αν δεν πούμε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι πολίτες οι οποίοι θα βοηθήσουμε την κυβέρνηση να κάνει αυτά τα βήματα προς τα εμπρός, αν δεν είναι οι πολίτες αυτοί οι οποίοι θα σταθούν αρρωγοί στην τιτάνια προσπάθεια που κάνει, τότε όλο το εγχείρημα θα μείνει μισό. Αν δεν αντιληφθούμε όλοι μας ότι η υπόθεση της διακυβέρνησης είναι και δική μας υπόθεση, αν δεν δηλώσουμε αποφασισμένοι να κατέβουμε ακόμη και στους δρόμους για να στηρίξουμε τις προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης, και αν δεν αναλάβουμε να διαμορφώσουμε όλοι μαζί το πλαίσιο εκείνο που θα εμποδίσει την κυβέρνηση να παρεκκλίνει από τους στόχους της και να μην χάσει τα βασικά αριστερά φυσιογνωμικά της χαρακτηριστικά, τότε επαναλαμβάνω ότι αυτή η προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου, θα μείνει ημιτελής. Δεν θέλω να σας κουράζω, γιατί περιμένει και ο Νίκος. Θα κλείσω με το εξής. Είναι σαφές ότι ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας δεν είναι εύκολος, είναι ένας δρόμος μακρύς και δύσκολος. Είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο αγώνας απέναντι σε έναν νεδρεωμένο συσχετισμό δυνάμεων, γιατί για τέτοιον μιλάμε, θα κρατήσει αρκετά. Προφανώς θα έχει νίκες και βήματα προς τα εμπρός, θα έχει όμως στασιμότητα, θα έχει και αναδιπλώσεις. Η δύναμη εκτιμώ όμως ότι βρίσκεται στους δεσμούς με την κοινωνία και στην αλληλεγγύη μεταξύ μας. Και το μεγάλο πλεονέκτημά μας είναι ότι η μάχη και ο στόχος είναι κοινός. Όπως στις 25 του Γενάρη όλοι μαζί νικήσαμε το φόβο, νομίζω ότι όλοι μαζί θα πρέπει να συμβάλλουμε
ώστε να μην γίνει πραγματικότητα ένα μέλλον ζωφερό το οποίο είχαν επιφυλάξει για μας. Και νομίζω πως τώρα είναι η στιγμή να αποδείξουμε στην πράξη ότι η εποχή της απάθειας και της παραίτησης έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Σας ευχαριστώ πολύ.